Είναι ο Βασίλης Τσαμπράκος. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Όλη μου τη ζωή την έχω φάει με τον Μιχάλη. Σωστό. Ο Μιχάλης είναι λατρεία. Είναι λατρεία και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί εδώ και λίγο καιρό στον Λίμπερο. Ναι, λοιπόν, ναι, πολύ καλά κάνατε. Είναι ναι. Η άποψή μου. Και η άποψή μου είναι ότι μόλις κλείσω το τηλέφωνο λίγο να μιλήσουμε και μαζί, γιατί έναν άλλο ακόμη που συμπαθώ πάρα πολύ και σέβομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω αν τον γνωρίζει, είναι ο Βασίλης Σαμπράκος. Θα ήθελα να τοποθετείτε στο Λίμπερο έτσι με την ψυχραιμία που τον διακατέχει. Να είσαι καλά. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έχω κατακτήσει. Δηλαδή, κανείς αναγνωρίζει ότι οτιδήποτε λέω είναι με κρύο μυαλό και όχι πάνω στην ένταση. Καμιά φορά αυτό, επειδή συναισθήματα μας δημιουργεί το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά, και εμείς συναισθήματα μεταδίδουμε στην πραγματικότητα, καμιά φορά δεν λειτουργεί υπέρ μου, αλλά όταν έχει να κάνει με την αξιολόγηση, ας πούμε, της απόδοσης μιας ομάδας ή του έργου που παρουσιάζει ένας προπονητής, νομίζω ότι αυτό με βοηθάει, καλό μου κάνει. Και ας μην είμαι πολύ φορτισμένος όταν μιλάω στον λόγο μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, και αυτό χαιρόμαστε που βλέπουμε και ακούμε και εμείς οι τηλεθεατές και οι αναγνώστες. Πριν πούμε οτιδήποτε και τι θέλω να κάνουμε μαζί ένα σχόλιο, να ακούσουμε δηλαδή το σχόλιο σου, το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, αλλά και είχαμε και πρόσφατα ένα Άρης ΠΑΟΚ, το οποίο το μιλήσαμε και πολύ, γιατί ήταν αυτό το κρύο 0-0 και το... δεν είχαμε και πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θέλω να ακούσω το σχόλιο για αυτό το μάτς που είδαμε την Κυριακή. Αλλά πριν από αυτά, και για τα νέα μέτρα φυσικά θέλω την άποψή σου, θέλω να σε ρωτήσω τι έγινε χθες στην εκπομπή με το μαλλί της Αριάννας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχω δύο ερωτήσεις εξωαγωνιστικές. Αλήθεια είναι ότι συγκλονιστήκαμε και ο Μιχάλης και εγώ με την μπλεξούδα αυτή που είχε φτιάξει. Πώς θα το πω, μας έβαλε στο κλίμα πρωτού αρχίσουν τα παιχνίδια. Είπαμε εντάξει, εδώ είναι Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί τις υπόλοιπες μέρες η Αριάννα είναι με κανονικά συνηθισμένα μαλλιά. Είναι και ένα κορίτσι το οποίο δεν... Πώς να το πω, η πραγματική της εικόνα είναι αρκετά διαφορετική από την τηλεοπτική. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ένα κορίτσι που το παρακάνει με τον εαυτό της. Οπότε όταν τη βλέπεις υπερπαραγωγή στο Champions League, όταν μπαίνουμε στο πλατό, καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε στο κλίμα. Λέμε, να, τώρα έχουμε τα Champions League, έβαλε τα καλά της η κυρία. Επίσης, επειδή αύριο θα έρθει ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη, θα περιγράψει το μάτς για την Κοσμοτέ το βράδυ του ΠΑΟΚ με τη Μίντιλαντ. Ναι. Θα είναι και εδώ στο στούντιο 2 ώρες, οπότε να ξέρεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να σε ξανακαλέσουμε αύριο με τον Μιχάλη εδώ, να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να τον έχουμε απέναντι, να τον πυροβολήσουμε. Κάνω ό,τι μπορώ να τον ξεφορτωθώ για μία μέρα, να φύγει, να μην είναι κοντά και να μου τον δώσεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Επίσης, ένας φίλος που μου είπε κάτι, ένας φίλος μου που είναι και φίλος φυσικά και τον αναφέραμε πριν από λίγο, μου είπε, για ρώτα τον λίγο τι έγινε με τον Εμίλιο, τον YouTuber, ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Αυτή είναι μια καινούργια κόντρα που έχουμε ανοίξει με τον Τζόχο. Δηλαδή, είχα πάει εγώ να παίξω σε ένα παιχνίδι που κάνει ο Εμίλιο στο Quiz Ball, που εμένα η μνήμη μου είναι μικρότερη αυτής που διαθέτει ένα χρυσό ψαρό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τίποτα, πραγματικά δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω πει πολλές φορές ότι ακριβώς επειδή στη φύση της δικής μας δουλειάς είναι μια, πώς να πω, μια προδιαγραφή το να έχεις καλή μνήμη, να συγκρατείς τα γεγονότα και να μπορείς να τα ανακαλείς και να έχεις αριθμούς βιογραφικά, καριέρες, στατιστικά. Αν δεν... εγώ είχα γεννηθεί 30 χρόνια νωρίτερα, ναι, και άρα δεν λειτουργούσα στην εποχή των υπολογιστών, δεν θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι η μνήμη μου τόσο κακή που δεν θα τα κατάφερνα. Εν πάση περιπτώσει όμως εγώ πήγα εκεί, τέλος πάντων γελάσαμε πολύ με τον Εμίλιο και σκόραρα πολύ χαμηλά όπως ήταν αναμενόμενο και μετά πήγε ο Μιχάλης, ναι, και σκόραρε πολύ καλύτερα γιατί η μνήμη του είναι καλύτερη. Oh. Και έχουμε αρχίσει τώρα, ξέρεις, γλεντάμε ένα στον άλλον. No. Τη μεταφέρουμε αυτή την κόντρα, η πλάκα έχει ότι τη μεταφέρουμε παντού. Εχθές πήγαμε να κάνουμε ένα
ένα γύρισμα με τον Νίκο το Ζήση να μιλήσουμε για τη EuroLeague και εκεί εγώ έβαλα, αντί να μιλήσω στον καλεσμένο, μίλησα στον Μιχάλη για να του βάλω μια ερώτηση για να μην τη βρει. Αρχίζουμε και το πηγαίνουμε παντού αυτό. Να ορίστε, τώρα το φέρω και εδώ. Ο Μιχάλης με το καλησπέρα εδώ στο Λίμπερο, από το ξεκίνημα δηλαδή της συνεργασίας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μου έριξε νωρίς τη βόμβα, λέει, λέω, κάνω και συνεντεύξεις, λέει, για το μπασκετικές. Και έπεσα κάτω από την καρέκλα, ρε, τι μπασκετικές. Μου λέει, συνεντεύξεις, βασιλετικές, λέει, για τον Κατζέτα. Έπεσα κάτω. Πρέπει να δεις το άνοιγμα της πρώτης συνέντευξης που κάναμε, που ήταν με τον Γιώργο Πρίντεζη, ναι. Όπου είμαστε στημένοι και πατάει την μπάλα του μπάσκετ με το πόδι κάτω, σαν να είναι μπάλα ποδοσφαίρου. Είναι λατρεία. Λοιπόν, ναι. Βασίλη, θέλω να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά, από τα αγωνιστικά και μετά να πάμε στα υπόλοιπα, τα στενάχωρα, που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα είναι στην κορυφή της δημοσιότητας, δυστυχώς, και με αφορμή βέβαια και τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, αλλά θέλω το σχόλιο σου για το μάτς της Κυριακής που είδαμε, για το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, θα σου πω ότι για μένα αυτό το παιχνίδι, μόνο ότι δεν το περίμενα, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί, λόγω της στρατηγικής και της τακτικής που είχε ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, έκανε τη μικρότερη κατοχή μπάλας που έχει κάνει στην έδρα του. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί το κοίταξα εκ των υστέρων, γιατί πάντοτε θυμόμουν ότι είναι από 50% και πάνω η κατοχή. Κρατάει την μπάλα δηλαδή το ίδιο ή λίγο παραπάνω από τον αντίπαλό του πάντα. Mm-hmm. Τούτη τη φορά δεν συνέβη αυτό και δεν συνέβη κατ' επιλογή. Δεν ήταν ότι του πήρε ο ΠΑΟΚ την μπάλα και δεν τον άφησε να παίξει τον Άρη. Ο Άρης στήθηκε για να χτυπήσει στις μεταβάσεις, δηλαδή στήθηκε να προστατεύσει το δικό του μισό, να πάρει την μπάλα και με το που θα πάρει την μπάλα να βγει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην επίθεση. Και εγώ αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού περίμενα να τον δω από τον Άρη από το περασμένο καλοκαίρι, όταν είδα ότι πήρε τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Γιατί ναι, όσα είχα δει από τον Καμαρά όταν έμαθα ότι ο Άρης πρόκειται να τον αποκτήσει, μου είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι αυτό θα είναι και το είδος του παιχνιδιού του Άρη, δηλαδή να του δίνει την μπάλα στο χώρο και να ποντάρει, να επενδύσει πάνω στην ταχύτητά του, στην ικανότητά του στις μονομαχίες, στο φυσικό του παιχνίδι, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός αυτό. Αυτές είναι οι βασικές αρετές που έχει ο Καμάρα. Άρα περίμενα από τον Άρη να ποντάρει σε αυτό, γιατί το λέει και η λογική. Δηλαδή ο τρόπος που μια ομάδα χτίζει τις επιθέσεις της βασίζεται στα δυνατά στοιχεία του κεντρικού επιθετικού. Οι επιθέσεις σχεδιάζονται με πρώτο όραμα να εκμεταλλευτούν τον center for. Ο Άρης δεν το είχε κάνει αυτό. Μπορεί να το είχε κάνει σε κάποια διαστήματα αγώνων, μπορεί να είχε βγει μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, να τον είχε πάει το παιχνίδι να παίξει έτσι για κάποια διαστήματα, αλλά δεν ήταν αυτό το παιχνίδι του. Το παιχνίδι του ήταν ποδόσφαιρο θέσης, με μεγάλη κατοχή της μπάλας, με πολύ χρόνο του παιχνιδιού να τον περνάει στα τελευταία 30 μέτρα του τερένα απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα, την οποία προσπαθούσε να διασπάσει. Παιχνίδι το οποίο δεν είναι η βασική, πώς να πω, αρετή του Καμαρά. Λέω λοιπόν ότι με το που ξεκίνησε το παιχνίδι και είδα από την πρώτη κιόλας επίθεση που κάνει και τη μεγαλύτερη ευκαιρία ο Άρης, και είδα ότι προσπαθεί να χτίσει επιθέσεις με άμεσο τρόπο, ότι ψάχνει δηλαδή να περάσει την μπάλα αμέσως στον Καμαρά την ώρα που η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι τοποθετημένη ψηλά στο τερέν, και άρα υπάρχει μεγάλος χώρος στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, είπα, όπα, αυτό που δεν έβλεπα όλη τη σεζόν, και ήταν να δεις που θα το δω με έναν υπηρεσιακό προπονητή, το οποίο είχε ένα στοιχείο έκπληξης για εμένα. Ναι. Και νομίζω ότι λειτουργήσε και αρκετά καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Άρης αυτό το παιχνίδι έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ουσιαστικών, κλασικών, όπως τις λέει το κλισέ, ευκαιριών που είχε κάνει σε ντέρμπι. Αυτό στα δικά μου μάτια δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν κάτι που το προσπάθησε να το κάνει, και επειδή ήταν πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των προπονήσεων που έκανε ο Άρης με τον Απόστολο Τερζή, εντυπωσιάστηκα, πρέπει να το πω αυτό, γιατί είχε τύχει να τον ακούσω παραμονές του παιχνιδιού να μιλάει με μεγάλη σιγουριά για το πόσο καλές ήταν οι προπονήσεις που έκανε με την ομάδα του και το πόσο καλά κατάφερε να συνεννοηθεί. Και έλεγα, εντάξει, έχει ζήσει στον Άρη, τον ξέρει τον Άρη, όμως αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον τη συντριπτική πλειονότητα αυτών, δεν τους είχε στα χέρια του. Άρα πώς πρόλαβε να συνεννοηθεί και τι μπορεί να έφτιαξε? Θα πάει με τον ίδιο τρόπο, θα πάει με το ίδιο αγωνιστικό μοντέλο
που είχε ο Άκης Μάτσιος, ναι, θα το συντηρήσει, θα ποντάρει στην ψυχολογία. Αυτά περίμενα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν μια έκπληξη για μένα ο τρόπος που έπαιξε ο Άρης. Άρα αυτό που μου έμεινε από το παιχνίδι ήταν αυτό. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί δεν είδα κάτι διαφορετικό από αυτό που έβλεπα τον προηγούμενο καιρό. Ναι. Γενικώς στα δικά μου μάτια ο ΠΑΟΚ του 2022 είναι, πώς να το πω, μια ομάδα με πολύ πιο ενδιαφέρουσα δυναμική. Βασίλη, επίτρεψε μου να, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί και με αυτό ξεκίνησες, δηλαδή με τον Καμαρά. Εδώ είχαμε σχηματίσει μια εικόνα, γιατί προφανώς και έτσι παρουσιάστηκε, χωρίς να έχουμε στη φαρέτρα μας, να το πω έτσι, υλικό αρκετό από τον Καμαρά, όπως έπαιζε στην Αγγλία. Εδώ περιμέναμε έναν παίχτη, ένα center for. Και στην πορεία καταλαβαίνουμε ένα center for, ένα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα scorer, παιδί μου. Αλλά στην πορεία καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και αποδεικνύεται και στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν είναι ο for ο κλασικός ο Καμαρά. Έτσι δεν είναι? Αυτά που είδες εσύ πριν, όταν τον ανακοίνωσε ο Άρης, είπες ότι τον παρακολούθησες. Στην Αγγλία πού έπαιζε? Σε ποια θέση έπαιζε, ρε παιδί μου? Δεν είναι αυτή του for η κλασική που λέμε, έτσι δεν είναι? Περίπου έτσι είναι, και θα το εξηγήσω το γιατί. Γιατί ο Καμαρά έπαιζε σε ομάδες και εγώ οι εικόνες που είχα, που έψαξα για να βρω και να τον καταλάβω λίγο, τον παρακολούθησα μέσα από το Y-Scout, που είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης ομάδων και ποδοσφαιριστών, μέσα από την οποία μπορείς να δεις σε εικόνα, κομμένα και ραμμένα, όλα όσα έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής και μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει σε 3-4 διαφορετικές θέσεις, μπορείς να επιλέξεις να δεις τι παιχνίδι, ποιο είναι το ρεπερτόριό του όταν παίζει αριστερό εξτρέμ, ποιο είναι το ρεπερτόριό του όταν παίζει δεξί εξτρέμ ή επιθετικό χαφ, ναι, κτλ. Ο Καμαρά λοιπόν που εγώ είδα από τον καιρό του στη Φούλαμ και από τον καιρό του στην Ντιζόν ήταν ένας, ναι, κεντρικός επιθετικός, αλλά σε ομάδες που έπαιζαν άμυνα, που ήταν στημένες με πολύ μεγάλο βάθος να αμυνθούν μπροστά από την περιοχή τους, και με το που ανακτούσαν την κατοχή της μπάλας, πετούσαν την μπάλα στο χώρο και έτρεχε ο Καμαρά για να κάνει κάτι μαζί της. Δεν ήταν δηλαδή ένας κεντρικός επιθετικός τοποθετημένος μέσα στην αντίπαλη περιοχή που περίμενε να ολοκληρωθεί μια επίθεση είτε από το πλάι είτε κάθετα και να μπορέσει να την τελειώσει. Δεν ήταν target man, δεν ήταν ο παίχτης που περίμενε μέσα στην... Δεν τον είδα να είναι, γιατί... Δεν ξέρω τώρα αν κανείς τον έβλεπε όταν έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Μονακό ή όταν έπαιζε στην Αμιέν στη Γαλλία, αν είχε κάνει πράγματα άλλα που εγώ δεν τα έχω δει. Ναι, μπορεί, δεν το ξέρω. Αλλά ερχόμενος στην Ελλάδα, αυτό που εγώ είχα καταλάβει για αυτόν είναι ότι είναι ένας επιθετικός που θέλει χώρο για να αναπτύξει την ταχύτητά του, που είναι το ένα μεγάλο του προτέρημα, και το δεύτερο τη σωματοδομή του, τον όγκο που του δίνει και την ικανότητα που έχει στο φυσικό παιχνίδι. Είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης στη μονομαχία. Άρα, και επειδή επίσης πρέπει να πω, κοιτάζοντας την καριέρα του, έβλεπα ότι δεν είναι ένας επιθετικός των 10 γκολ τη σεζόν. Δεν τα είχε κάνει τα 10 γκολ σε μια σεζόν, δεν θυμάμαι αν τα είχε κάνει και ποτέ. Ναι. Στο σκοράρισμα δεν περίμενα ότι θα δω πολλά πράγματα από εκείνον. Περίμενα κάτι πάνω κάτω, ενδεχομένως ελαφρώς καλύτερο από αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα με τη φανέλα του Άρη. Και γι' αυτό έλεγα, μάλιστα θυμάμαι ότι έχω κάνει ένα βίντεο στο YouTube τότε, όταν ολοκληρώνονταν οι μεταγραφές, και έλεγα, ναι, πολύ αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, αρκεί να ξέρει ο Άρης γιατί τον πήρε. Δηλαδή, αν τον πήρε για να βασίσει πάνω του την προσδοκία να βάλει πάνω από 10 γκολ, δεδομένου ότι δεν τα έχει βάλει μέχρι τώρα, και συζητάμε για ένα παιδί που είναι 26-27 χρόνων, πόσο είναι, δεν είναι και το, πώς να πω, μπορεί να έχεις εσύ μια ελπίδα, μια προσδοκία, αλλά δεν μπορείς να έχεις απέτηση, το βάζω μέσα εισαγωγικά, την απέτηση. Δεν μπορούσες να νιώθεις σιγουριά, δεν αγόρασες 10 γκολ τη σεζόν. 10 γκολ τη σεζόν, ας πούμε, για παράδειγμα, αγόρασε ο Βόλος όταν επέλεξε το Φανφέρτ. Γιατί στο βιογραφικό του έβλεπες ότι ανά σεζόν τα βάζε αυτά τα 10 γκολ. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Αν ο Άρης είχε πάρει έναν center for για να τον τοποθετεί μέσα στην περιοχή και ο Καμαρά ήταν η δεύτερη επιλογή του, βάζοντας στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι ο δεύτερος επιθετικός στο 4-4-2, ότι μπορεί να είναι ο επιθετικός του half να παίζει πίσω από το center for, ότι μπορεί να έχει την ικανότητα να παίξει και στα πλάγια σαν μεσοεπιθετικός, τότε ναι, θα έλεγα
καταλαβαίνω απολύτως για ποιο λόγο έχει αποκτηθεί. Αλλά να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων δεν, και στις ομάδες που δεν καθιερωνόταν αλλά έπαιρνε ευκαιρίες, δεν ήταν αυτός από τον οποίο περίμεναν τον γκολ. Έτσι είναι. Θέλω και ένα σχόλιο για τον νέο προπονητή του Άρη, τον κύριο Μπούργος. Πρέπει να πω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ Ατλέτικο Μαδρίτη στα χρόνια που ήταν δίπλα στον Ντιέγκο Σιμεώνε, πάντα είχα γι' αυτόν την εντύπωση ότι είναι εκείνος που εξυγχρονίζει τον Σιμεώνε, τον φέρνει σε επαφή με όλη την εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, την οποία έχουν φέρει όλα τα τεχνολογικά εργαλεία που την έχουν αλλάξει αδιανόητα τη φύση της προπονητικής. Δηλαδή ήταν ένας τύπος ο οποίος πιθανόν να ήταν ο πρώτος στο ποδόσφαιρο που είδα να φοράει τα γυαλιά της Google για να παίρνει πληροφορίες, να προβάλλονται πληροφορίες στα μάτια του κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των αγώνων, την ώρα που εκείνος παρακολουθούσε τα παιχνίδια. Πιθανότατα ήταν και ο πρώτος με τον οποίο η Google είχε κάνει και ένα μικρό ντοκιμαντέρ για να κάνει μια επίδειξη των δυνατοτήτων και των ευκολιών που προσφέρει στους προπονητές αυτό το gadget. Γενικώς είναι ένας τύπος δηλαδή που παρακολουθούσε διαχρονικά, τον θυμάμαι, όλα τα νέα εργαλεία, πολλοί από αυτούς που ήθελαν να είναι πρωτοπόροι. Έχει τύχει να ακούσω για εκείνον από τα χρόνια του ως ποδοσφαιριστής ότι ήταν ένα εξαιρετικό στοιχείο για τα αποδυτήρια, ένας παίκτης που πίστευε πολύ, που ήταν, πώς να το πω, από τους ηγέτες της ομάδας και με το παράδειγμα. Είναι ένας πολύ, πώς να πω, πολύ ενδιαφέρον τύπος, για τον οποίο όμως δεν έχουμε εικόνα σε σχέση με το πώς μπορεί να είναι ως πρώτος προπονητής. Και αυτό, ναι, και επενδύει ο Άρης, που είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στον προπονητή, στα χρόνια τουλάχιστον του Θόδωρου Καρυπίδη, και με το συμβόλαιο αλλά και με τα χρήματα που θα πάρει. Είναι μια δυνατή επένδυση. Γιατί όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, είναι η πρώτη φορά που επενδύει τόσα πολλά λεφτά σε έναν προπονητή. Έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές σε παίχτες. Αρκετά, ναι, λεφτά, εννοώ. Δεν βγήκανε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Έτσι είναι. Κοίτα, συζητάμε για κάποιον που έχει δει πάρα πολλά έργα, που έχει προπονήσει ποδοσφαιριστές του υψηλότερου επίπεδου, που έχει ζήσει τελικούς Champions League. Δηλαδή, είναι, πραγματικά δεν είναι πολύ εύκολο κάποιον με αυτές τις παραστάσεις να τον φέρει κάποιος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα, μολονότι δεν είναι μια δοκιμασμένη λύση ως πρώτος προπονητής, δεν είναι κάποιος που κοιτάς το βιογραφικό του και λες πω έχω την εγγύηση για την ικανότητά του να καθοδηγεί ομάδες. Δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση στο βιογραφικό του, γιατί δεν την είχε αυτή την ευθύνη. Πιθανόν η ιστορία να αποδείξει ότι στα χρόνια που βρισκόταν δίπλα στον Σιμεώνε, ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας που είχαν ως τεχνικό επιτελείο να οφειλόταν σε εκείνον. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς τώρα, σήμερα, να το γνωρίζουμε. Λέω όμως ότι κάποιον που έχει τις δικές του παραστάσεις και τη δική του δικτύωση στην ποδοσφαιρική αγορά, δεν θα μπορούσε κάποιος να τον τραβήξει στην Ελλάδα αν δεν του έδινε προκειμένου να τον δελεάσει και καλά χρήματα αλλά και ένα συμβόλαιο που να του δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας, ότι δηλαδή θα μείνει για καιρό. Ναι. Στα δικά μου μάτια δηλαδή, για να το αποφασίσει να έρθει εδώ, πρέπει να έχουν παίξει ρόλο στο μυαλό του, ένα, το γεγονός ότι ο Άρης προηγουμένως είχε έναν προπονητή για καιρό, δηλαδή δεν γκούγκλαρε τον Άρη και είδε μια ομάδα που αλλάζει κάθε τρεις μήνες προπονητή, και στη συνείδηση και την αντίληψη των προπονητών αυτό μετράει πάρα πολύ, δίνει μεγάλη σημασία, και σίγουρα το γεγονός ότι είδε μια ομάδα που είχε τη διάθεση να δεσμευτεί μαζί του με ένα πολυετές συμβόλαιο. Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο, ότι στους προπονητές τα πολυετή συμβόλαια δεν παρέχουν τίποτε άλλο παρά αυτό, ψυχολογική κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή να τους πείθει ότι ο άλλος τους σέβεται, τους αναγνωρίζει και θα τους δώσει υποστήριξη ή το λιγότερο ανοχή. Οπότε λέω ότι αυτά είναι, κάπως έτσι αυτός το πήρε απόφαση να έρθει. Στοίχημα βάζει ο Άρης. Βέβαια, στοιχήματα είναι, βάζει κανείς με όλους τους μάνατζερς, με όλους τους προπονητές. Αυτό είναι δεδομένο. Το Μπεπ Γκουαρδιόλα να έφερνες, στοίχημα έβαζες, mm-hmm, σχετικά με το αν θα προσαρμοστεί, αν θα περνάει καλά εδώ, αν θα νιώθει χαρούμενος, αν οι παίχτες θα μπορέσουν να μπουν στην δική του νοοτροπία.
θέλω να πω με άλλα λόγια, γιατί εγγυήσεις όπως και στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η περίπτωσή του και εγώ ανυπομονώ να δω πώς θα είναι, πώς θα λειτουργεί ως πρώτος προπονητής. Έτσι. Βασίλη, δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ του 2022 που ξεκίνησε να λες. Στον αέρα του Λίμπερο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Σαμπράκος και τον ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, τον Βασίλη, για τον ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, του 2022, αλλά και για τον ΠΑΟΚ Μίντιλαντ που έχουμε αύριο, είναι το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Από την ώρα που μπήκαν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο Ίγκασον, ο Τσιγκάρας και ο Λίρατζης, ο ΠΑΟΚ άλλαξε τη δυναμική του και μπορεί οι πρώτες νίκες εκεί όταν άρχισε να δημιουργεί αυτό το σερί μετά από το θετικό σερί, μετά το αρνητικό σερί που είχε προηγηθεί και τον είχε βάλει σε μια κατάσταση μεγάλου εκνευρισμού και απογοήτευσης και είχαμε φτάσει να ακούσουμε από τον Ρασβάν Λουτσέσκου να μας λέει δημοσίως ότι έκανε λάθος που έβαλε τόσο μεγάλες απαιτήσεις για καλή πορεία σε τρεις διοργανώσεις σε αυτό το ρόστερ που είχε στη διάθεσή του. Με το που μπήκε ενέργεια στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί για μένα είναι μεγάλη η διαφορά στην ενέργεια που είχε ο ΠΑΟΚ από την ώρα που μπήκαν αυτοί οι τρεις παίκτες στο παιχνίδι του, άρχισε να βγάζει και στοιχεία που τα είχε ως ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να τα αναδείξει επειδή δεν υπήρχε η ενέργεια, δεν υπήρχε η ένταση, δεν υπήρχαν τα τρεξίματα για να υποστηρίξουν τους ποδοσφαιριστές που έχουν τα τεχνικά στοιχεία, τις τεχνικές δεξιότητες, τις επιτελικές ικανότητες. Δηλαδή όταν ο Τσιγκάρας μπήκε δίπλα στον Κούρτιτς, εμείς από τον Κούρτιτς αρχίσαμε να βλέπουμε όλες τις αρετές του. Ενώ προηγουμένως βλέπαμε και τις αργές επιστροφές του και την, όχι απροθυμία του, την οχελικότητά του στη φάση της άμυνας. Με τον Σβάμπ δίπλα του ο Κούρτιτς έδειχνε ένας προβληματικός κεντρικός μέσος. Με τον Τσιγκάρα ο Κούρτιτς δείχνει ένας μπαλαντέρ που γίνεται και εκτελεστής και έχει και την προσωπικότητα να εκτελεί όταν καίει η μπάλα. Είναι, πώς να πω, έλαμψε στα μάτια μας ξαφνικά ο Κούρτιτς. Αυτή την ενέργεια ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να την έχει βάλει νωρίτερα, σκέφτομαι. Και σκεφτόμουν από την αρχή όταν είδα το Τσιγκάρα και το Λίρατζ, γιατί δεν ήταν δύο μεταγραφές, ήταν δύο παιδιά που τα είχε στα πόδια του ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το αναγνώρισε προφανώς και γι' αυτό τους ενσωμάτωσε εντελώς στην ομάδα και τους έκανε μέλη του κορμού από τον οποίο επιλέγει την εντεκάδα του από παιχνίδι σε παιχνίδι. Με τον Ζίβκοβιτς, τον Κούρτιτς, τον Τσιγκάρα στην εντεκάδα και τον Ίγκασον, δεν πρέπει να το ξεχνάω, στην εντεκάδα, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργεί έναν πυρήνα μιας ομάδας που, πώς να το πω, που δεν θα είχε χάσει το έδαφος που έχασε όταν έκανε το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων. Είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα? Όχι, λέω εγώ. Θέλει επιπλέον ενίσχυση και κυρίως θέλει και περισσότερο χρόνο για τον Λουτσέσκου να την προχωρήσει αυτή τη διαδικασία για την οποία διαρκώς παραπονιέται ότι δεν μπορεί, δεν βρίσκει χρόνο να την ολοκληρώσει, δηλαδή δεν βρίσκει χρόνο να οριμάσει την ομάδα του στο εκπαιδευτικό μέρος, επειδή έχει παιχνίδι ανά δύο μέρες, ανά τρεις μέρες και όλο αυτό δεν του αφήνει καλές προπονήσεις στα χέρια του για να μπορεί να βάλει νέα στοιχεία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία στα δικά μου μάτια ο ΠΑΟΚ από την ώρα που έχει αλλάξει το έτος. Νομίζω ότι τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε το ερχόμενο καλοκαίρι φαντάζει σαν μια πολύ πιο ομαλή και εύκολη διαδικασία μετάβασης του ΠΑΟΚ στην επόμενη ομάδα του. Το λέω αυτό γιατί νομίζω και ο ίδιος ο Λουτσέσκου από τον πρώτο καιρό που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ και επέλεξε να μην ζητήσει πολλές μεταγραφές ή να μην επιμείνει στις πολλές μεταγραφές και να πάει με τους παίκτες που βρήκε και τους παίκτες που γνώριζε, έτρεμε λίγο σε σχέση με το τι θα συμβεί το ερχόμενο καλοκαίρι λόγω των συμβολέων που λήγουν, των παικτών που μεγαλώνουν κτλ. Κτλ. Τώρα εδώ, με τους παίκτες που έχει προσθέσει, είτε πρόκειτο για μεταγραφές είτε πρόκειτο για την ανάδειξη παικτών που υπήρχαν στο ρόστερ, νομίζω ότι η προοπτική του είναι καλύτερη. Τώρα, τι θα κάνει με τη Μίντιλαντ? Λέω ότι περίμενα στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού να είναι λίγο πιο τολμηρός και κυρίως να έχει βρει έναν τρόπο για να σπάει αυτή την πίεση που του ασκούσε η Μίντιλαντ
τόσο ψηλά στο τερέν που πήγαινε να τον πιέσει από τους κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ ή ακόμη και από τον Πασχαλάκη όταν προσπαθούσαν να φτιάξουν επιθέσεις. Έπρεπε να το περιμένει αυτό, γιατί αυτός είναι ο τρόπος της Μίτιλαντ. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή που μου έμοιαζε λίγο απροετοίμαστος για αυτή την κατάσταση του παιχνιδιού ΠΑΟΚ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ναι. Όμως τώρα το έχει δει αυτό το έργο, άρα είμαι σίγουρος ότι κάτι άλλο θα έχει ετοιμάσει προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα. Και επειδή θεωρώ ότι σε ένα μέτριο απόγευμά του ο ΠΑΟΚ στη Δανία απέναντι στην Μίτιλαντ δεν δοκιμάστηκε, ούτε έδειξε μια ομάδα που, πώς να πω, είναι κατώτερη από τον αντίπαλο, κάνω τον συνειρμό και λέω ότι τώρα εδώ στην Τούμπα με τον κόσμο του, με τον ενθουσιασμό, είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλύτερος από αυτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, ενώ για τη Μίτιλαντ δεν κατάλαβα ότι έχει πολύ μεγάλα περιθώρια να είναι καλύτερη από αυτό που είδαμε. Άρα μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ απλουστευμένη σκέψη μου, αλλά σκέφτομαι ότι στη ρεβάνς ο ΠΑΟΚ θα είναι κάτι καλύτερο από αυτό που είδα στο πρώτο μάτς και γι' αυτό θα τα καταφέρει. Ναι, να δούμε. Θα ξέρουμε αύριο γύρω στις 12. Λοιπόν, Βασίλη Σαμπράκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στον αέρα του Λίμπερο. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, ίσως και αύριο, έτσι, γιατί αύριο σωστό. Ναι, να με γλεντήσετε με τον Μιχάλη. Εντάξει. Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια. Αυτά από τον Βασίλη Σαμπράκο.